Πάμε όμως τώρα γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει με τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα πήρε στο κρανίο. Και λογικό άνθρωπος με αυτό που του στείλανε. Τι έγινε, με έναν περιπτερά. Του στείλανε ένα μήνυμα, ένας τηλεθεατής, ναι, ο οποίος τον είπε, τον αποκάλεσε δηλαδή σκουλίκι περιπτερά. Για να θυμίσουμε, γιατί στο παρελθόν είχε μιλήσει ο Γιώργος Παπαδάκης ότι δούλευε σε περίπτερο. Ναι, και το είπε και ξανά ότι είχε δούλεψα και σε περίπτερο και στεφάνια σε νεκροταφείο, λέει, έχω σηκώσει. Τα είπε όλα και φαινόταν ότι ήταν αρκετά εκνευρισμένος. Για να δούμε τι έγινε. Έρχονται πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Έχουν και κάποιοι το χαβά τους εδώ. Ένας ο οποίος υποτίθεται, μου λέει, σκουλίκι περιπτερά. Ο Ιωάννης Σουκούλης. Άκου να ρε φίλε, εγώ δουλεύω από τα 11 μου χρόνια. Και περιπτεράς ήμουνα και στεφάνια σε νοικοταφείο έχω σηκώσει και σε οικοδομές έχω δουλέψει. Αυτή είναι τίτλη τιμής, κατάλαβες. Τι να πεις, δεν πεις, είναι ο κόσμος. Το να δουλεύεις δεν είναι τιμή μου και γαμά. Τιμή μου και γαμά. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε και να μιλάμε. Και αν σου πω και τις συνθήκες για τις οποίες εγώ δούλεψα βάρδια σε περίπτερο. Αλλά δεν θέλω να σε χαρακτηρίσω. Σκουλίκι λοιπόν και περιπτερά σου. Ό,τι πεις ρε μεγάλε, ό,τι πεις. Και επίσης επικίνδυνο. Εγώ θέλω να πω στην κυρία όμως, τη σύζυγό του Ιωάννη, να τον προσέχετε γιατί αυτός είναι επικίνδυνος. Μαντάμ, τι ξύλο πρέπει να έχετε φάει, εσείς δεν περιγράφετε. Κάποια στιγμή θα δείτε, θα είναι στα δελτία ειδήσεων αυτός. Γιατί είναι από αυτούς τους μάγκες να μου. Καταλαβαίνεις. Τους μάγκες οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά με ένα πολύ εύκολο τρόπο να κάνουν bullying σε ανθρώπους που βλέπουν στην τηλεόραση. Ναι, γιατί αυτό είναι bullying. Εγώ σου επιτρέπω να εκτονώνεσαι επάνω μου. Μην βαράς τη γυναίκα σου. Γιατί είναι σίγουρο ότι πρέπει να την έχεις ακατέψει το ξύλο. Σε μένα. Θα με παίρνεις να με βρίζεις κάθε πρωί. Το επιτρέπω. Λοιπόν. Όχι, δεν το κάνω αυτό. Τι. Αυτό σε τους ρε Γιώργο, λέει τους καραγκιόζηδες. Ο Αργύρης απάντησε. Όχι, καταρχήν. Άμα αρχίζω και αυτόν ο Αργύρη μου, στο τέλος θα εξαντληθώ. Και πώς θα βγάλουμε την εκπομπή. Για το ορισμό, για όλους, τώρα πάμε στα σοβαρά, για τον κόσμο, αυτά μας. Πάντως, λοιπόν, να ενοχλείται πολύ συχνά ο Παπαδάκης. Δηλαδή, πλέον, αντιδρά με τα μπινελίκια και τα βρυσίγια τα οποία τρώει από τηλεθεατές. Δεν τα αφήνει να περνάνε έτσι. Ασχολείται. Θυμόμαστε ότι θα κάνει μήνυση σε έναν τηλεθεατή. Πριν λίγους μήνες. Τηλεθεάτρια. Ήταν, ναι. Θα έκανε μήνυση. Βλέπουμε γενικότερα ότι υπάρχει. Δεν τα αφήνει τίποτα να πέσουν κάτω.